Στο Άρης ΑΕΚ θα έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω ότι θα παίξουν ρόλο πολύ οι άμυνες και τα ρίσκα. Νομίζω ότι η ισοπαλία χαροποιεί και τον Χιμένεθ, χαροποιεί και τον Παντελίδη. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο βολεύει και τους δύο. Ο Άρης για την πεντάδα, η ΑΕΚ για την μονιμοποίηση της τρίτης θέσεως και του φορμανίσματος για τον τελικό και τον προημιτελικό και τον ημιτελικό κυπέλλο Ελλάδος. Έχω την πεποίθηση ότι θα πάει με 3-5-2, αλλά ένα απασταλδεμένο, καθώς όπως έκλεισε το γράφημα εχθές στην εκπομπή του Άρη με τον Καρακαφέρ και τον Νίκο, τον Αλέφαντο, μας έδειξε τον Μπακάκι τρίτο στόπερ αριστερό και αριστερό μπακ από τον Μπακασέτα. Και πολύ σωστά είπε ο Νίκος και εγώ, το επεσήμενα πρώτος, ότι ο Άρης θα πρέπει να χτυπήσει με τον Καρσία από την πλευρά, αν δύο Παντελίδης εκεί πρέπει να χτυπήσει. Τον βλέπω τον Άρη πολύ ζωηρό, πολύ ζωντανό στο παιχνίδι. Βέβαια του λείπει ο σέντερφορ κλασικός. Του λείπει ο σέντερφορ κλασικός, κάτι το οποίο δεν λείπει από την ΑΕΚ. Και εδώ βλέπω καλό μάτς, αλλά βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, η διάρκεια του παιχνιδιού, και οι δύο προπονητές, αντί να πάρουν ρίσκα, θα πάρουν θωράκιση. Που σημαίνει ότι αν σε 60 λεπτό το μάτς είναι 0-0-1-1, 2-2, ξέρω εγώ, 5-5, νομίζω ότι δεν θα πάει σε ρίσκο ούτε ένας προπονητής ούτε άλλος. Θα βολευτούν με την ισοπαλία. Είναι κάτι χαρακτηριστικό στο παιδί και των προπονητών. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και καλοί προπονητές και οι δύο. Τους έχουμε απεριόριστα. Αλλά και η βαθμολογική θέση των ομάδων. Κανείς δεν θα πει για τον Άρη, γιατί έμεινε ισοπαλία με την ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ μέσα στο χαριλάου με τον φορμανισμένο Άρη. Κανείς δεν θα κάνει κριτική το χειμένο, γιατί δεν κέρδισε τον Άρη. Χήμε 1-1. Είμαι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.